Μέχρι τώρα την έχουμε δει να διευθύνει, να χορεύει, να μαγειρεύει, με πολλή προσπάθεια βέβαια. Κάτσε τη μη μου μιλάς τώρα γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Τώρα ήρθε η ώρα να τη δούμε και στην πασαρέλα. Θα καταρρεύσω. Τελικά, αυτή η γυναίκα είναι πολυτάλαντη. Διαβάσαμε ότι κάνατε πρόταση στην κυρία Μανολίδου να είναι η μούσα σας στο επόμενο fashion show σας. Απλά η επίδειξη επόμενη έχει θέμα τη δεκαετία του 50 και του 60 και επειδή ήταν πολύ θηλυκά τα ρούχα και η Ευγενία αντιπροσωπεύει αυτό τον τύπο γυναίκας, σχεδόν έγινε η πρόταση φιλικά μέσα σε μια κουβέντα. Ακόμη δεν έχει τελειοποιηθεί, αλλά υπάρχει σκέψη. Σιγά μην πει όχι. Πάντα η Ευγενία σκέφτεται πριν αποδεχτεί κάτι. Νομίζω όμως ότι δεν θα αρνηθεί. Αυτό έλειπε. Για κάτι τέτοια ζει. Οι φόρμες της εποχής εκείνης και οι γραμμές ήταν πολύ θηλυκές και το στυλ της Ευγενίας έτσι κι αλλιώς είναι αυτό. Της αρέσει πολύ αυτό το ύφος και με αφορμή κιόλας και τη γνωριμία μας μπορεί να κοιμούσε το επόμενο σώμα. Θα ζήσουμε πάλι μεγάλες στιγμές. Την ίδια ώρα δεν της φτάνουν όλα τα άλλα, τρέχει και για τις προετοιμασίες για την εκπομπή της. Της δικής της εκπομπής. Εδώ κάνω κουμάντο εγώ. Έτσι είπε σύμφωνα με το περιοδικό λοιπόν και βάζει τα πράγματα στη θέση τους για τη συμμετοχή της Γκαλένα στην εκπομπή της. Εγώ την έχω ζητήσει στην εκπομπή. Η Μανολίδου είναι η παρουσιάστρια και η Γκαλένα η επιστημονική σύμβουλος της εκπομπής. Ψάχναμε εμείς να βρούμε κάποιον για να πάρει αυτή τη θέση και όταν έμαθα ότι η Γκαλένα δεν θα είναι στην Κριτική Επιτροπή, παρακάλεσα να είναι στη δική μου εκπομπή. Μα τι ευγενικό.